να αισθανόμαστε αυτή την επικοινωνία, ως γεγονός στη ζωή μας βέβαιος, να μιλούμε δηλαδή με τους Αγίους, με τον Θεό δια της προσευχής, να ψάλλουμε παρακλήσεις, να ψάλλουμε ύμνους και μέσα από τους ύμνους η Αγία μας Εκκλησία έρχεται να μας διδάξει τη θεολογία, έρχεται να μας φανερώσει τα μηνύματα του ουρανού, όχι με γνώσεις οι οποίες καλύπτουν την έρευνα και την ανάγκη που έχει πολλές φορές το μυαλό του ανθρώπου να κατανοήσει. Αλλά βιώνουμε τις αλήθειες της πίστεως ενδυρικά. Για να πω ένα απλό παράδειγμα. Όση θεωρία και να πει κανείς για αυτό που είναι γλυκό, τι είναι το γλυκό, από το πρωί μέχρι το βράδυ να μιλάμε. Στα παιδιά μας, στους μεγαλύτερους, στους ακόμη πιο μεγάλους, δεν πρόκειται να καταλάβει κανείς. Να λέμε ότι υπάρχει μια ωραία ευωδία και να την περιγράφουμε με λόγια, να γράφουμε βιβλία. Αν κανείς δεν γευτεί την γλυκύτητα και αν κανείς δεν οσφρανθεί την ευωδία, δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάμε. Σημαίνει ότι αν δεν λειτουργεί η γεύση και το πιο νόστιμο φαγητό να φας, είναι άγνωστο. Αν δεν λειτουργεί η όσφρηση και την πιο ωραία ευωδία να έχεις απέναντί σου, δεν την αισθάνεσαι. Και με λόγια δεν μπορεί κανείς να σου περιγράψει αυτό που βιώνεις στην εμπειρία. Η ύπνη της Αγίας μας Εκκλησίας, αυτό το μεγάλο έργο πραγματοποιούν, δηλαδή μεταφέρουν στην ψυχή μας την εμπειρία της ευσεβίας, την εμπειρία της πίστεως, την εμπειρία της αγιότητος. Και ο Άγιος Δημήτριος, ο μεγάλος Άγιος μας, ο μυροκλήτης, αλλά και πολιούχος, ο προστάτης των νέων, ο διδάσκαλος, ο άρχοντας της πόλεως Θεσσαλονίκης, είναι πραγματικά η μορφή εκείνη που συγκλονίζει το σύνολο των ανθρώπων. Ξέρετε, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος, όταν ξεκίνησαν από τη Θεσσαλονίκη για να φτάσουν σε όλη την κεντρική Ευρώπη και να φτάσουν στη σημερινή Ουκρανία και να περάσουν από όλες αυτές τις χώρες τις Σλαβικές, όπου εκήρυξαν το Ευαγγέλιο Ιησού Χριστού και όπου εδίδαξαν τα Ιερά Γράμματα, τα δυνάμενα σοφή σε ισοτηρία, το πρώτο κείμενο που μετέφρασαν στη Σλαβονική, κύριε Δήμαρχε, ξέρετε ποιο ήταν? Η ακολουθία του Αγίου Δημητρίου. Γιατί μεγάλωσαν στον Άγιο Δημήτριο, γιατί ζούσαν την παράδοση, τη λειτουργική της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, γιατί ζούσαν αυτό το μεγαλείο του μεγάλου πολιούχου Αγίου, ο οποίος έσωσε την πόλη πολλές φορές από κινδύνους και συμφορές και μάλιστα την έσωσε και από τις επιδρομές των Βουλγάρων. Δεν είναι τωρινά τα φαινόμενα που εμφανίζονται στο χάρτη των ιστορικών εξελίξεων. Πάντοτε υπήρχε αυτή η δυναμική από τους γείτονές μας. Πάντοτε εποφθαλμιούσαν την Μακεδονία, τη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη. Πάντοτε στην ιστορία θα δείτε υπάρχουν όλα αυτά τα φαινόμενα που άλλοτε ερμηνεύονται κατά τον άνθρωπο, άλλοτε κατά τον βήτα. Εκείνο όμως που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι ότι μέσα στην ιστορία αυτού του τόπου οι Άγιοι μας είναι παρόντες. Ο Άγιος Δημήτριος παρόν στη ζωή της Θεσσαλονίκης. Πότε ελευθερώθηκε?
και από τον Οθωμανικό ζυγό του Θεσσαλονίκη την ημέρα της εορτής του Αγίου. Είναι τυχαίο, ασφαλώς και δεν είναι. Αλλά και όταν οι Βούλγαροι είχαν τυπλώσει τη Θεσσαλονίκη και είχαν στρατοπεδεύσει τα μισά στρατεύματα εδώ στην περιοχή του Λαγκαδά, γράφει ο ιστορικός Σταυράκιος, εστρατοπέδευσε ο βασιλεύς Ιωάννης, ο επωνομαζόμενος Σκυλογιάννης. Γιατί τον λέγανε Σκυλογιάννη, ξέρετε? Διότι όταν πήγαινε στα ελληνικά χωριά, στις ελληνικές πόλεις, πρώτα έκδερνε τους ανθρώπους ζωντανούς και μετά τους εσφαγίαζε και μετά έκαιγε τις πόλεις και τα χωριά. Αυτή ήταν η φρικτή εικόνα που είχε δημιουργήσει και γι' αυτό πήρε αυτό το προσωνύμιο. Αυτός λοιπόν ο βασιλεύς έστειλε τα μισά στρατεύματα, όπως γράφει ο Βυζαντινός ιστορικός Σταυράκιος, από την πλευρά του Γαλλικού ποταμού, Γαλλικόθεν, και ο ίδιος εστρατοπέδευσε εδώ, Λαγκαδόθεν, όπως χαρακτηριστικά υποσημειούνται. Το βράδυ, πριν το βράδυ, βγήκε το απόγευμα μια βόλτα, πάτε πάμε εκεί στην ενορία σας, στην κορυφογραμμή, από τα Λαγινά εκεί προς το Βίτυρο το σημερινό, από όπου φαίνεται η Θεσσαλονίκη. Και τότε δεν υπήρχαν πολυκατοικίες, εδέσποζε ο ναός του Αγίου. Βλέπει λοιπόν τον ναό και αρχίζει να λέει κοροϊδευτικά προς τον Άγιο: Άγιε Δημήτριε, Θεός μου λέει την πόλη σου, και εγώ όταν θα γυρίσω στη Βουλγαρία θα σου κάνω ένα μοναστήρι. Και το βράδυ κοιμήθηκε. Καθώς κοιμήθηκε όμως, βλέπει τον Άγιο Δημήτριο με το δόρυ να τον χτυπάει και άρχισε να φωνάζει: Βοήθεια, βοήθεια, ο Δημήτριος με σκοτώνει. Και έτρεξαν τότε όλοι στη σκηνή, η στρατηγή, η φρουρή και του διαβεβαιώνουν: Βασιλιά μου, όνειρο είναι αυτό που βλέπεις. Δεν υπάρχει κανείς εδώ. Είμαστε όλοι γύρω σου. Και καταγράφει ο Σταυράκιος και το λέγει αυτόν ταύτα εξέψυξε. Και καθώς λέει τα έλεγε αυτά, ξεψύχησε. Τα μάζεψαν τότε και έφυγαν η επίδοξη επιβουλής της Θεσσαλονίκης και έτσι ελευθερώθηκε από τον κίνδυνο και εσώθη η πόλη. Αυτό το θαύμα, ξέρετε πώς συμφωνίζεται στην εικόνα που βλέπετε τον Άγιο Δημήτριο να είναι πάνω στο άλογο και να χτυπάει με το δόρυ. Αυτό το θαύμα το πολιουργικό έγινε εδώ στην περιοχή μας. Γι' αυτό και βλέπετε στη Χρυσαυγή ποια είναι η εκκλησία, τι όνομα έχει. Άγιος Δημήτριος. Δημήτριος. Στο Πολυβέδρι, τι όνομα έχει η ενορία που είναι αφιερωμένη. Άγιος Δημήτριος. Στον Άγιο Δημήτριο. Στην Υφόπετρα, τι Άγιο έχει. Άγιο Δημήτριο. Άγιο Δημήτριο. Στο Μελισσοχώρι, τι Άγιο τιμά μαζί με τον Άγιο Γεώργιο ο ναός. Τον Άγιο Δημήτριο. Και βέβαια αυτή η αναφορά στον Άγιο Δημήτριο η τιμητική δεν είναι μόνη της. Θα δείτε παντού στις εικόνες δίπλα να είναι και ο Άγιος Νέστορας. Η Θεσσαλονίκη, είπαμε, ελευθερώθηκε 1912. Την ημέρα Δημητρίου. Της εορτής του Αγίου Δημητρίου, δηλαδή 26 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου. Ο Λαγκαδάς πότε ελευθερώθηκε, κύριε Δημήτρη? 27. 27 του μηνός του Αγίου Νέστορος. Είναι τυχαίο? Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή μας, αδελφοί μου. Όλα η πρόνοια του Θεού τα μεριμνά και τα φροντίζει. Αρκεί και εμείς να συντονίζουμε την ζωή μας με την ζωή εκείνη που είναι αληθινή ζωή. Αρκεί να ζούμε κατά Θεό
σε ένα μεγάλο δίλημα. Το στάδιο της Θεσσαλονίκης είχε γεμίσει από κόσμο, από ειδωλολάτρες και μπήκε μέσα στο στάδιο ποιος, ο γιγαντός ο Μοσλιαίος, και άρχισαν να βρίζουν τον Θεό, να βρίζουν τους χριστιανούς, να βρίζουν την πίστη μας. Και τότε ο Νέσπρας, ένας νεαρός που δεν τον έπιανε το μάτι σου, έρχεται στη φυλακή και τι λέει στον Άγιο Δημήτριο: «Δώσ' μου την ευλογία σου να βγω στο στάδιο, να αγωνιστώ, να παλέψω για την πίστη μας. Δώσ' μου την ευλογία σου, Δημήτριε, διδάσκαλε, για να σταματήσει αυτή η τραγική εικόνα με την οποία εξευτελίζουν κάθε αξία ανθρώπινη, αυτοί που έχουν την εξουσία και αυτοί που ζουν στο σκοτάδι των ειδώλων». Και ο Άγιος Δημήτριος τον κοιτάζει τον Έστωρα από πάνω έως κάτω και του λέει: «Και διέον νικήσεις και υπέρ Χριστού μαρτυρήσεις». Ναι, ναι, θα νικήσεις του Διέου, αλλά και θα μαρτυρήσεις για τον Χριστό. Και όταν βγήκε ο Νέστορας μέσα στο στάδιο, όλοι γελούσαν. Όλοι ειρωνευόντουσαν. Και ο Ελιέος του λέει: «Δεν υπάσαι τα νιάτα σου, παιδί μου. Άντε πήγαινε να παίξεις, άντε πάνε να κάνεις τη ζωή σου, άντε πάνε να ζήσεις τις απολαύσεις με τις γυναίκες. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, δεν υπάσαι τα νιάτα σου». Ο Άγιος Νέστορ εκεί, σταθερός του πίστη, στέλνεται απέναντι στον Ιεό. Δεν τον φοβάται, δεν τον υπολογίζει. Γιατί ο άνθρωπος που έχει πίστη στον Θεό, ούτε φοβάται, ούτε υπολογίζει, ούτε λυγίζει μπροστά στον οποιοδήποτε πειρασμό, στην οποιαδήποτε απειλή, στην οποιαδήποτε θλίψη. Ήταν θλιμμένος γιατί έβλεπε τον άσκαλό του στη φυλακή. Ήταν θλιμμένος γιατί άκουγε λόγια υπηρεστικά εναντίον της πίστεώς του. Όμως δεν έχασε το θάρρος του και μπαίνει μέσα στο στάδιο και κάνει την προσευχή του: «Θεέ του Δημητρίου, βοήθητη», και δίδει το μοναδικό και καταλυτικό χτύπημα στον γίγαντα, ο οποίος πέφτει νεκρός. Όπου υπάρχουν Έστωρες, οι Λιαίοι καταπίπτουν. Όπου υπάρχει δύναμη της πίστεως, το σκοτάδι της απιστίας διαλύεται. Όπου υπάρχει η δύναμη της προσευχής, εκεί θριαμβεύει αυτή ακριβώς η ειρηνοποιός παρουσία του Κυρίου. «Και τώρα ήρθε η ώρα για το έπαθλο. Νικητής τον αγώνα ποιος? Ο Λιέρος? Όχι. Ο Νέστορας. Πού είναι η Χυσαβή? Πού είναι τα στεφάνια? Πού είναι τα έπαθλα του κόσμου τούτου?» Αντί για έπαθλο κοσμικό, αντί για ένα κύπελο, όπως τα λέγαμε, αντί για ένα στεφάνι ελιάς και δάφνης, ο Νέστορας οδηγείται στο μαρτύριο. Και ομολογεί Χριστόν, και με την ομολογία του μαρτυρίου και λαμβάνει και παίρνει δηλαδή το αθάνατο στεφάνι της δόξης του Θεού, το στεφάνι της ζωής της αιωνίου, με το οποίο δοξάζει ο Θεός εκείνους που τον δοξάζουν κατά το λόγιο, τους δοξάζοντας με αντιδοξάζουν. Και έτσι, αγαπητοί μου, ζούμε σε αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα των ύμνων που μας μιλούν για αυτά τα γεγονότα, που μας φανερώνουν τη δύναμη της πίστεως,
που στολίζουν τη ζωή μας με την ομορφιά της αγιότητος και της χάριτος, που μας στηρίζουν με τα θαύματα, που μας εμπνέουν με τον ήλιο, που μας χαρίζουν την ευλογία. Έτσι να πλώσουμε το χέρι μας, έτσι να σηκώσουμε το χέρι μας, να ανοίξουμε το στόμα και να πούμε «Θεέ Δημητρίου βοήθημη», ο Κύριος είναι μαζί μας και θα έρθει και θα μας στηρίξει. Λίγη προσπάθεια, λίγη προσευχή, λίγη αγριοσύνη, λίγη τόλμη, λίγη πίστη χρειάζεται, αδελφοί μου. Έστω και αν ζούμε σε μια εποχή που όλα τα δεινά πλεονάζουν, όταν έχουμε το αληθινό φως, τότε το σκοτάδι διαλύεται. Όταν έχουμε δύναμη αγάπης, τότε λιώνουν οι πάγοι. Και όταν έχουμε μέσα μας τον Θεό, τότε φωτίζεται ο νους, η καρδιά, το είναι μας. Κι όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, θα σκορπάμε αυτή την ηλαρότητα και αυτή την ευλογία της εμπειρίας, της χάρητος και του Αγίου Πνεύματος. Σας εύχομαι καλή δύναμη, σας εύχομαι καλή υγεία να έχετε, ο Άγιος Δημήτριος να διαφυλάτει την ενορία, να διαφυλάτει όλους, τον καθένα προσωπικά, τις οικογένειές μας, την πόλη μας, την περιοχή μας, την πατρίδα μας, τον τόπο μας, τους λαούς μας, τους ανθρώπους που περνούν δύσκολα σε καταστάσεις δυστυχίας και δοκιμασίας. Ναι, Άγιε Δημήτριε, σκέπη φρούρη φύλατε πάντα σε εμάς, τους εισέ προστρέχοντας και τους νέους, να εμπνεύσει τους νέους μαζί με τον Άγιο Νέστορα, να ζούμε μέσα στο φρόνημα ενός αθλητισμού που δεν θα έχει έναν ψεύτικο ανταγωνισμό, αλλά τον ουσιαστικό ανταγωνισμό με τα πάθη και τις αδυναμίες, για να ξεπεράσουμε αυτά που μας χωρίζουν από τον Θεό και τους ανθρώπους και να μας γεμίσει από την δύναμη της αγάπης του Θεού, για να είμαστε κοντά στον Θεό και να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να δίνουμε αυτή την μαρτυρία της πίστεώς μας προς τον Ιησού Χριστό, τον ένα και αληθινό, τον μοναδικό Κύριο, τον Φίλο, τον Παντοτινό και Ευεργέτη και Σωτήρα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Τι ευχών των Αγίων Πατέρων ημών και Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Και συγχαρητήρια της όλων σε εσάς που παρίσταστε με επικεφαλής και τους άρχοντες του τόπου μας, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο δίδουν μια μαρτυρία δηλωτική και της ενότητος και της παρουσίας, και τους έχουμε καλή δύναμη στον αγώνα που αγωνίζονται και καθημερινώς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Μπορείτε να προσκυνήσετε και το Άγιο Ιησού πριν αναχωρήσουμε.